Καλησπέρα από το Βερολίνο. Δεν κατάφερε γιατί υπήρξε κρούσμα λίγο πριν τη συνάντηση σε άλλη αποστολή η οποία έχει συνάντηση με τον κύριο Μας και έτσι ο κύριος Μας πήγε σε καραντίνα. Όμως ο κύριος Δένδιας είχε πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις. Πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις. Συνάντησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Στάινμαγκερ, τον πρόεδρο του Γερμανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σόιμπλε, την ηγεσία του κόμματος των Πρασίνων και την πολύ πολύ σημαντική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Εκεί τους εξήγησε ότι η Τουρκία έχει αλλάξει το 2009 που έγινε η συμφωνία για τα υποβρύχια. Δεν μπορεί η Γερμανία να πουλήσει αυτά τα πολύ επιθετικά όπλα στην Τουρκία, μια χώρα που απειλεί κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα. Είπε ότι εξήγησε ότι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δώσανε τα F-35 στους Τούρκους. Δεν είναι, γνωρίζουμε, λέει ο κύριος Δένδιας, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχει και αυτή η ρήτρα με την οποία θα πρέπει να δώσει αποζημίωση στο γερμανικό κράτος. Όμως εξήγησε ότι υπάρχει ένας ταραξίας που ξεκινάει να έχει προβληματικές σχέσεις από τη Λιβύη και φτάνει μέχρι τον Κάκασο. Πρέπει, λέει, το γερμανικό πολιτικό σύστημα να καταλάβει τι παιχνίδι παίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Και να πω και κάτι που δεν το ξέρουμε. Εμείς τι ζητάμε? Αν όχι να ακυρωθεί αυτή των όπλων με τα υποβρύχια, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει καθυστέρηση όσο η Τουρκία δεν τηρεί κάποιους όρους. Επίσης, να σου πω ότι στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η Υπουργός Άμυνας, η κυρία Κάρεν Μπάουερ, μίλησε για εκρηκτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υπάρχει και ανησυχία, όπως μαθαίνουμε, και στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί ότι το άσχημο σενάριο και για την Ελλάδα θα είναι να υπάρξει ένα διάστημα αρκετά μεγάλο, στο οποίο δεν θα ξέρουμε ποιος έχει νικήσει στις αμερικανικές εκλογές. Αυτό είναι πολύ άσχημο σενάριο και για εμάς στην Ελλάδα. Νίκη. Και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και για τις διεθνείς αγορές και για όλο τον κόσμο. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας μας αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Βαλασόπουλο.